Είναι εδώ ο κύριος Κουβέλης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου σε μικρή ηλικία. Νομίζω δεν θέλει να την πω την ηλικία που έγινε πρόεδρος. Ο κύριος Χινάς, βλέπω τον υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο. Δεν ξέρω να ξεχνάω κάποιον, την βουλευτή, την φίλη μου, την Τασία Χριστοδουλοπούλου. Τους ευχαριστώ που είναι εδώ. Ναι, συγγνώμη. Τον Αντώνη τον Παγιώτη, τον αγαπημένο μου πρόεδρο. Όλοι αυτοί μου γεννούν εικόνες και συγκεκριμένες λέξεις που έρχονται στο μυαλό μου. Τις είπε και ο Σωτήρης. Κύρος του λειτουργήματος, αξιοπιστία των δικηγόρων και των διοικήσεών τους και αξιοπρέπεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης. Είναι ζητούμενα, είναι φράσεις που ο αντίλαλός τους φτάνει στο 1991 όταν πήρε αυτή την καρτούλα του ασκουμένου περήφανος. Με δέος μπορώ να αναφερθώ στους τους παλιότερους, με νοσταλγία για τις ηρωικές εποχές που εγώ δεν πρόλαβα να ζήσω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τους ζηλεύω. Δεν μπορώ να πω ότι αναπολώ τις εποχές τους. Και δεν αναπολώ ούτε καν τη δεκαετία που έζησα τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας μου, από το 1993 και μετά, τη δεκαετία της ευμάρειας και του δανεικού με το κογλυφικό τόκο πλαστού εφησυχασμού, της εικόνας, του image και της επίδειξης ως εργαλείων κοινωνικής αταξίωσης. Αυτό το κύρος δεν το αναπολώ και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν χάθηκε. Δεν αναπολώ το συνδικαλισμό της μικροδιαχείρισης, της εξυπηρέτησης του φίλου πελάτη και τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη με την όποια πολιτική εξουσία. Οραματίζομαι όμως. Οραματίζομαι ότι κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να οραματίζομαι άλλο. Ότι θα μπορέσω να πω, ας πούμε, στο παιδί μου που σήμερα πηγαίνει στο παιδικό σταθμό και δεν καταλαβαίνει ακριβώς το περιεχόμενο της λέξης δικηγόρος. Όταν στην ερώτηση του μπαμπά, τι είναι δικηγόρος, οραματίζομαι ότι θα μπορέσει να καταλάβει πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη. Πόσο σημαντικός και χρήσιμος άνθρωπος μπορεί να είναι ένας δικηγόρος. Πως κάνουμε μια δουλειά που αν πάψει να υπάρχει, που αν συνεχίσει να απαξιώνονται έναντι πάντων, τα παιδιά μας θα ζήσουν ένα πολύ σκοτεινό κόσμο. Οραματίζομαι ότι θα φτάσει μια μέρα που οι μεγάλες και επιβλητικές λέξεις των θεμελιωδών διατάξεων των δύο κωδίκων μας, του κώδικα δικηγόρων και του κώδικα δεοντολογίας, θα βρουν πραγματικό νόημα στην καθημερινότητά μας. Θα αντανακλούν στην τρέχουσα πραγματικότητα. Ακούστε τι ωραίες λέξεις. Τις ακούσατε περισσότεροι και εντυπωσιαστήκατε στα πρώτα χρόνια της δικηγορίας σας. Ο δικηγόρος, λέει ο κώδικας περί δικηγόρων, είναι δημόσιος λειτουργός και το λειτουργήμά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η θέση του είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της. Ο δικηγόρος, λέει το άρθρο 5, υπερασπίζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ακολουθεί τις παραδόσεις του υπερασπιστικού λειτουργήματος και τους κανόνες διοντολογίας όπως έχουν διαμορφωθεί ιστορικά κατά την άρχη της δικηγορίας. Και ο κώδικας διοντολογίας. Οι ίδιες εκφράσεις είναι υπέρμαχος ελευθερίας, δικαιοσύνης, ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπερασπίζεται με θάρρος και αυταπάρνηση το Σύνταγμα και τους θεσμούς, τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Και τι πρέπει να απολαμβάνει ο δικηγόρος. 34. Του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτουργήμά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Αυτή την έννοια θέλω να παραδώσω στο δικό μου παιδί ή στον επόμενο δικηγόρο, αυτή την νοηματοδότηση. Και αν με ρωτήσει, γιατί δεν με βλέπει και πολύ τώρα, τι είναι εκλογές, τι είναι σύλλογος, γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε, γιατί θέλουμε να νικήσουμε. Να τις απαντήσω πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να υπάρχουν σύλλογοι, να ενώνονται όσοι δικηγόροι πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν νόημα σε αυτούς τους εμβληματικούς ορισμούς. Να τους πω ότι η δουλειά της διοίκησης του συλλόγου
είναι η προσφορά στο δικηγόρο. Και ότι αυτή η προσφορά είναι η αμοιβή για εκείνη τη δουλειά. Είναι η μόνη, ανεκτήμητη αμοιβή της. Και να μην πω γίνε ή μη γίνεις δικηγόρος. Να καταλάβει πόσο σπουδαία είναι αυτή η δουλειά, γιατί πόσο σπουδαίο είναι να προσφέρεις. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα προτρέπαμε σήμερα τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τα δικά μας βήματα. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να τα συγκινήσουν πια λέξεις που καταλαβαίνουμε καθημερινά ότι χάνουν το νόημά τους. Γίνονται κενό γράμμα. Και δεν θέλουμε να ξεγελάμε ούτε τα παιδιά μας, όπως δεν θέλουμε και τους εαυτούς μας. Θέλουμε τα ιδανικά που εμείς πιστέψαμε, που εξακολουθήσαμε να τα πιστεύουμε και να τα υπηρετούμε, να μην παραιτηθούμε από το όραμα της παράδοσής τους στις επόμενες γενιές. Μας το επιβάλλει και ο κώδικος των δικηγόρων, που ιστορικά διαμορφώθηκαν, όπως το διάβασα προηγουμένως, όπως το ξέρετε. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αληθινή δυνατότητα προσφοράς του συνδικαλισμού. Και μάλιστα του συνδικαλισμού επιστημόνων που έχουν αντικείμενο δουλειά τους τους κανόνες, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους. Γιατί ξέρετε, πολλά θεμελιώδη αιτήματά μας για τη δικαιοσύνη και τη ζωή μας δεν συνδέονται αποκλειστικά με τον στήρο διεκδικητισμό και την πλειοδοσία εικονικών προεκλογικών παροχών. Συνδέονται με τη βούλησή μας να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις για δύσκολα ζητήματα και καμιά φορά αντιδημοφιλή. Όπως παραδείγματος χάρη η συζήτηση για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Μια συζήτηση που ξέρουμε ότι μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά την πραγμάτωση μιας επιταγής της οποίας είμαστε μέρος, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ως προϋπόθεση για την ορθή απονομή του δικαίου και ως πυλώνα του κράτους δικαίου. Αυτή τη συζήτηση και πολλές τέτοιες γύρω από μεγάλα ή μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, τίποτα δεν είναι μικρό, πάνω σε οράματα αλλά και δύσκολες πραγματικότητες, την ξεκινήσαμε και θα τη συνεχίσουμε για όσο αντέχουμε στη σύνθεση των δικηγόρων. Αυτό μαρτυράει το όνομά μας. Οι νέοι και οι πιο έμπειροι. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έμιστοι, οι συνεργάτες και οι ασκούμενοι, που ξεκινήσαμε λίγο αργά, θα έλεγα, από διαφορετικές θέσεις αλλά και με τις ίδιες αγωνίες, από διαφορετική ιδεολογική πολιτική οπτική, αλλά με τους ίδιους στόχους, να μην προσφέρουμε ξύλινα λόγια, κλισέ και φάρμακα για όλες τις ασθένειες. Αλλά να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να δεχτούν πρώτα την πρόκληση του διαλόγου. Και ιδίως από εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη. Στην πορεία της κουβέντας που κάναμε για να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας, που δυστυχώς είδα ότι πήρατε, έχουν βγει μόνο σε ένα συνοπτικό σημειωματάκι, σε site μας θα είναι αναλυτικότερα για τα ζητήματα αυτά. Στην κουβέντα αυτή λοιπόν που κάναμε, παρά το πείσμα μου που το ανέφερε η Νατάσα, διαφοροποίησα αρκετές φορές θέσεις ή και έπεισα συνομιλητές μου να διαφοροποιήσουν τη δική τους. Και πιθανότατα αυτό να αλλάξει ακόμα περισσότερο με την κουβέντα. Και το κριτήριό μας, επειδή σε εκλογές κατεβαίνουμε, δεν ήταν να σας πούμε αυτό που φαίνεται στον καθένα από εσάς ευνοϊκότερο ή πιο ελκυστικό ιδεολογιοπολιτικά, αλλά να προτείνουμε αυτά που από τη σύνθεσή μας σας τα θεωρούμε δικαιότερα, αναγκαία, εφικτά και εξαρτώμενα από την βούληση και την εργασία μας. Ασφαλώς και αντιλαμβάνομαι στον συνδικαλισμό και ως μοχλώδη εκδικήσεων, αλλά όμως βάζουμε και κάποιες προϋποθέσεις για να είναι αυτός αποτελεσματικός. Να προσφέρει και να μην απογοητεύει. Ο αποτελεσματικός διεκδικητικός συνδικαλιστής είναι εκείνος που έχει καταφέρει να εμφυσίσει σε εκείνους που εκπροσωπεί πνεύμα ενότητας και κατανόησης των δικαίων και αναγκαίων του κοινού αγώνα, που αντιλαμβάνεται πότε εκπροσωπεί τους πολλούς και πότε μικροσυμφέροντα ή κομματικές επιλογές, που αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο πραγματικός σφιγμός και η αντοχή του κλάδου, που αντιλαμβάνεται κυρίως ότι η πολιτική εξουσία σε σέβεται μόνο όταν σε φοβάται. Και σε φοβάται όταν δεν μπορεί να σε διασπάσει, παίζοντας το καινούργιο παιχνίδι των τελευταίων ετών του κοινωνικού αυτοματισμού και εντός κλάδων πλέον. Επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν θα με αντέξει τόσο χρόνο, θα ήθελα να σας μιλάω, γιατί είναι δεκάδες τα θέματα. Εκτιμώντας ότι αφήσατε τα γραφεία σας για να μας θυμίσετε, εκτιμώντας ότι αφήσατε τα παιδιά σας, τη χαλάρωσή σας, θα σας παραθέσω μερικές, ίσως τις κεντρικότερες, κατά τη δική μου γνώμη, προτάσεις και θέσεις που στοχεύουν στην ανάκτηση ή καλύτερα στην κατάκτηση του κύρους και της αξιοπρέπειάς μας. Ξεκινάμε από το θεσμικό της δικαιοσύνης.
η διαπίστωσή μας. Η δικαιοσύνη δεν έχει όσο θα έπρεπε την θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία που τουλάχιστον εξαγγέλλεται στις υπέροχες αυτές λέξεις που διαβάσαμε. Και συνεχίσει να λειτουργεί με τους βασανιστικούς ρυθμούς, με τους βασανιστικούς ρυθμούς που γνωρίζουμε, ενώ πλέον πολλά παράπονα διατυπώνονται για την επιστημονική ποιότητα των αποφάσεων, αλλά και για συμπεριφορές δικαστών και δικαστικών γραμματέων, ιδίως στις κατώτερες βαθμίδες της δικαιοσύνης. Και μετά συμφωνήσαμε ότι η ενασχόληση του ΔΟΥΣΟΑ με αυτά τα ζητήματα, τον τελευταίο καιρό είχα την τύχη να συμμετέχω, την τιμή που μου κάνατε να συμμετέχω στο συμβούλιο αυτό από τον από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016. Η ενασχόληση λοιπόν του δικηγόρου του ΔΟΥΣΟΑ ήταν ανύπαρκτη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχει ανοίξει εδώ και καιρό συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει παρέμβει ακόμα και η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία για τη διάταξη του άρθρου 24. Και εμείς αντί ως πυλώνας της τρίτης εξουσίας να αδράξουμε την ευκαιρία, δεν το είδαμε τόσο σημαντικό ώστε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για το ποιες μπορεί να είναι αναθεωρητές διατάξεις που αφορούν τη δική μας δουλειά, τον πυρήνα της δουλειάς μας. Είναι λοιπόν χρήσιμη η συζήτηση για τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας δικαιοσύνης. Είναι χρήσιμη η συζήτηση για τις προϋποθέσεις εισαγωγής των δικαστών στη σχολή τους. Θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Σε ό,τι μας αφορά, στην κουβέντα που κάναμε για το θεσμικό αυτό ζήτημα, θεωρούμε ότι ο παρόν τρόπος επιλογής είναι προφανές ότι συνδέει, διαπλέκει, όπως είναι της μόδας να λέμε, ευθέως τις δύο εξουσίες, εκτελεστική και δικαστική. Παρά την άμβληση του 38-10, αν δεν κάνω λάθος, ή 38-41, για την επιλογή των αντιπροέδρων, για την πρόταση των αντιπροέδρων, μάλλον από την Επιτροπή της Βουλής. Η άποψή μας είναι ότι προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, η σύσταση ενός ευρύτερου εκλεκτορικού σώματος με συμμετοχή δικαστών, εκπροσώπων της νομοθετικής εξουσίας και ενδεχομένως των δικηγόρων θα ήταν πιο θετική προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Η συζήτηση αυτή, όπως και άλλες τέτοιες, απαιτούν συνθέσεις και είμαστε πρόθυμοι με ανοιχτά τα αυτιά για να τις κάνουμε. Στο ίδιο πεδίο παρατηρούμε τα φαινόμενα της συμπεριφοράς της απαξιωτικής προς τους δικηγόρους. Η μη λήψη υπόψη του κατ' όνομα κύρους μας. Στην συζήτηση που κάναμε για τα αίτια, συμφωνήσαμε ότι η εισαγωγή δικηγόρων με διετή τυπική, με μια ταυτότητα εμπειρία στη σχολή δικαστών και η εκπαίδευσή τους εν είδη κάστας, σε στεγανά, χωρίς επαφή με τις πραγματικές δυσκολίες της κοινωνίας, αλλά και ειδικότερων κατηγοριών προσώπων, οδηγεί σε αποφάσεις που, κατά την άποψή μας, και σε τρόπο συμπεριφοράς και κρίσης, που τελικά πλήττει το ίδιο το κύρος της δικαιοσύνης. Ο αντίλογος στη συζήτηση αυτή, μας είπαν κάποιοι συνάδελφοι, μην κάνετε αυτή την κουβέντα, η πρόταση είναι αντιδημοφιλής. Οι νέοι δικηγόροι που δεν έχουν επαρκή εισοδήματα και θέλουν να πάνε στο δικαστικό, θέλουν να πάνε γρήγορα, να περάσουν τα 2 χρόνια, να εξασφαλιστούν. Άρα δεν έπρεπε να το θέσουμε στο... γιατί θα χάναμε τις ψήφους με τον δικηγόρο διετίας. Η σύνθεση που κάνουμε, ότι με μικροσυνδικαλιστικά κριτήρια δεν μπορούμε να κρύβουμε την άποψή μας και την πραγματικότητα. Και πιστεύουμε ότι ένας δικηγόρος, ο οποίος έχει τα προσόντα και τις γνώσεις για να περάσει στη σχολή δικαστών, μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ως συνεργάτη σε πολλά δικηγορικά γραφεία. Προτιμούμε σε κάθε περίπτωση το δικαστή που έχει μπει στον κόπο μας και να είναι βέβαιος ότι θα μπούμε και εμείς στο δικό του, όπως περίπου θα έλεγε ο Σαββόπουλος. Προτείνουμε λοιπόν ως προϋπόθεση εισαγωγής σχολή δικαστών ουσιαστική τετραετή αποδεδειγμένη δικηγορία και μετά ταύτα συμμετοχή σε εξετάσεις. Ακούμε για τις λειτουργίες στη δικαιοσύνη, φαινόμενα διαφθοράς, παραδικαστικά, παραδικηγορικά, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, που προφανέστατα πλήττουν έναντι πάντων
το ζητούμενο κύρος και την αξιοπιστία του συνόλου δικαιοδοτικού μηχανισμού. Και ο σύλλογός μας είναι ο πρώτος που θα πρέπει να δραστηριοποιείται και να αντιδρά και για τα του οίκου του και για τα της γειτονιάς του. Γνωρίζετε άραγε ότι έχουμε και υποψήφιο. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς έχει το αρκτικό λέξο GRECO, Group of States Against Corruption. Δεν βγαίνει ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάστηκε GRECO. Η GRECO λοιπόν έχει ένα κατάλογο συστάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση διαφθοράς. Και τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω αν ο σύλλογός μας, γιατί ποτέ στο Συμβούλιο δεν είδα κάτι τέτοιο, επικοινώνησε ή συνεργάστηκε με την εν λόγω Επιτροπή. Ο Αντώνης ο Μπαλτάς στο επεισόδιο μας είναι διαπιστευμένος εξεταστής της GRECO. Γνωρίζω επίσης ότι επιμόρφωση των δικηγόρων σε ζητήματα δεοντολογίας και συμπεριφοράς, και όχι μόνο των δικηγόρων, αλλά και δικαστών και εισαγγελών, δεν υπάρχει. Και ακόμα δεν έχω δει σε υποθέσεις παραδικαστικών, παραδικηγορικών να επιλαμβάνονται τα εσωτερικά μας ελεγκτικά όργανα, τα πειθαρχικά συμβούλια, με τον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο που απαιτείται, ώστε πρώτοι εμείς να περάσουμε το μήνυμα στους έντιμα εργαζόμενους συναδέλφους και μετά στην κοινωνία, ότι εμείς περιφρούμε πρώτοι το μεγάλο ζητούμενο, το κύρος και την αξιοπιστία μας. Από το σπίτι μας λοιπόν ξεκινάει αυτό που ζητάμε και ξεκινάει και νωρίς, από τις σπουδές μας. Δεν ξέρω αν θα πάρω μία θετική απάντηση, εκτός από τους συναδέλφους που είχαν γονείς δικηγόρους, αν οι υπόλοιποι ως φοιτητές είχαν καμία επαφή με δικόγραφα, αν κατάλαβαν ποια θα είναι η καθημερινότητά τους στη δουλειά που έχουν κάνει. Τι σημαίνει δικηγόρος για το οποίο σπουδάζεις, εκτός από τις λαμπερές εικόνες τις μακιγιαρισμένες της τηλεόρασης. Να λοιπόν, το κύρος, δικηγορικός σύλλογος και ελληνικές νομικές σχολές. Πόσο δύσκολο είναι η τεχνική της δικηγορίας και η επαγγελματική διοντολογία και η επαφή με το δικόγραφο να γίνουν μάθημα επιλογής ή φροντιστήριο, δεν ξέρω αν υπάρχουν τα φροντιστήρια ακόμα στις σχολές, στο πλαίσιο μαθημάτων συνθέσεων αστικού, ποινικού και δημοσίου. Για να έχουμε το φοιτητή που θα έρθει στους κόλπους μας υποψιασμένο ή να κάνει μια επιλογή με βάση την πραγματικότητα. Και όταν πάρει την ταυτότητα του ασκουμένου, οφείλουμε να συνεχίσουμε να τον εκπαιδεύουμε, να τον απασχολήσουμε. Ο ωραίος κωδικάς μας λέει ότι η μέρημνα του Προέδρου του ΔΟΣΟΑ είναι ένα καθήκοντο, είναι ένα μεριμνά για την απασχόληση των ασκουμένων. Οφείλει δηλαδή ο Πρόεδρος του αναθέτει εκείνο το ρόλο, πόσο σημαντικό θεωρεί το θεσμό του ασκουμένου, να φροντίζει να έχουν ερχόμενη απασχόληση, να ασκούνται. Οφείλουμε να τους αμείβουμε. Υπάρχει και άλλη διάταξη που αναφέρει ότι η αμοιβή των ασκουμένων θα καθοριστεί με εκτελεστικό, με τυπικό νόμο. Δεν έχει εκδοθεί ποτέ. Και να περιφρουρήσουμε την αξιοπιστία του νέου συστήματος εξετάσεων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είδα λίγο το νέο σύστημα, φαίνεται καλύτερο, φαίνεται πιο έχοντας συμμετάσχει σε επιτροπή εξετάσεων προφορικών. Θεώρησα το νέο σύστημα, τουλάχιστον στην θεωρητική του βάση, πολύ καλύτερο. Είδα όμως ότι τελικά, άμα θέλουμε να βρούμε παραθυράκια, βρίσκουμε. Οι βαθμολογίες, τα μαθήματα είναι έτσι δομημένα ώστε να υπάρχει το μάθημα κλειδί, η διοντολογία και ο κώδικας περί δικηγόρων. Παίρνουν όλοι 9 και ας έχουν πάρει 3 αν έχουν πάρει 3 ας πούμε, στα υπόλοιπα, περνάνε. Είναι λίγο υποκριτικό αυτό. Να με συγχωρείτε, αν είναι να συνεχίσετε υποκρισία με το νέο σύστημα, δεν έχει νόημα. Και δεν θέλουμε να κόψουμε τους ασκουμένους για να αποπληθωρήσουμε βίαιος το επάγγελμα, αλλά για να γράψουμε καλούς δικηγόρους που θα αισθάνονται ασφάλεια ότι μπορούν να χειριστούν τις υποθέσεις που θα τους αναδεθούν στα πρώτα τους βήματα. Και η επιμόρφωση των δικηγόρων, των νέων, δεν μπορεί να σταματάει ποτέ. Άκουσα από ανθυποψηφίους την πρόταση περί πιστοποίησης, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, πιστοποίησης και εξειδίκευσης. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης. Θέλω να παραμείνω στους νέους, γιατί οι πρόσφατες συναντήσεις μου με ομάδες νέων δικηγόρων, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα είναι στο ψηφοδέλτιό μας, μου επιβεβαίωσαν ότι έχει κατοχυρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το θυμάμαι και εγώ, ένα εξευτελιστικό έθιμο ισχυρότερο από κάθε νόμο στον κλάδο μας, που αφορά τις συνθήκες εργασίας τους, που χαρακτηρίζονται με την γνωστή σε εσάς έκφραση «γαλέρα».
μισθή ελεημοσύνης, υπερορία χωρίς υπεροριακή αμοιβή, ταπεινωτικές συμπεριφορές, απολύσεις χωρίς αποζημίωση. Και αυτό το ζήτημα που το ακούμε όλοι, εγώ για τα 25-27 χρόνια, άλλοι περισσότερα, δεν το έχει αγγίξει κανείς μετεκλογικά. Έχουν εκδοθεί μόνο κάποιες αποφάσεις που είναι αποφάσεις λέγγες imperfecte, δηλαδή ευχές, περί 600-800 ευρώ, τα οποία ποτέ δεν ελέγχθηκε αν καταβάλλονται. Τι κάνουμε λοιπόν? Χτυπάμε την πλάτη των νέων συνεργατών μας προεκλογικά, έχουν την δύναμη της ψήφου την ίδια με εμάς. Τους λέμε ψηφίστε μας, θα το φτιάξουμε, και την επαύριο θυμόμαστε ότι και εμείς στην ηλικία σε αυτά περάσαμε, ρε παιδιά, κάντε λίγη υπομονή. Δεν μπορεί όμως στο επάγγελμα που περιστρέφεται γύρω από κανόνες να μην έχουμε ίδιοι κανόνες στις μεταξύ μας σχέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, που σας απασχολώ αρκετή ώρα με αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντική για το κύρος και την αξιοπρέπειά μας, υπάρχει κανόνας. Είναι το άρθρο 48 του κώδικα περί δικηγόρων. Το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης συμφωνίας που κατατίθεται εντός τριμήνου από την υπογραφή της στο Σύλλογο. Και λέει ότι αυτή η έγγραφη συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει διάρκεια συνεργασίας, ποσό αμοιβής, τρόπο καταβολής και τρόπο λύσης της σύμβασης. Δεν έχει το ζήτημα του ωραρίου και της υπερορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν ξέρω πόσες τέτοιες συμφωνίες έχουν κατατεθεί. Εγώ δεν έχω δει καμία στη μικρή μου εμπειρία στο Σύλλογο, στη διοίκηση του Συλλόγου. Και ξέρετε γιατί υποθέτω καμία? Γιατί υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι που σε όσους ασχολούνται με νόμους και τους αρέσει να παίζουν με αυτούς και να τους καταστρατηγούν, δίνει ένα περιθώριο. Ότι όλα αυτά που σας είπα έχουν να κάνουν με την αποκλειστική απασχόληση. Εγώ λοιπόν ως πονηρός εργοδότης θα πω, δεν είναι αποκλειστική. Σου επιτρέπω να αναλαμβάνεις υποθέσεις. Ασχετά αν έχεις ή δεν έχεις. Αν μπορείς ή δεν μπορείς, δεν έχεις πελάτες. Έχεις το χρόνο, όταν τελειώσεις από το δικό μου χρόνο που σε απασχολώ 15 ώρες, να κάνεις ό,τι θέλεις. Και δεν είσαι σε αποκλειστική απασχόληση. Το τι είναι καταστρατήγηση, ας πούμε, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την υποκρισία αυτού του είδους της τρίπλας. Τι χρειάζεται όμως? Να έχει το θάρρος ο Σύλλογος να συγκρουστεί με μικροσυμφέροντα, με φιλίες, με παρέες και να πει να αποσαφηνίσουμε για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιθώρια. Τι είναι αποκλειστική απασχόληση, τι σημαίνει αυτό, και ταυτόχρονα μετά από αυτό να φτιάξουμε ένα μηχανισμό ελέγχου, ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου, με εκπρόσωπο των εμείς των συνεργατών, που θα υποδεικνύουν αντιπροσωπευτικές ενώσεις προσώπων ή και η ΑΝΔΑ. Και μου λένε ότι, ναι βρε Νίκο, ωραία τα λες, έχεις βρει και το νόμο, έχεις βρει και τον τρόπο ελέγχου και έχεις βρει και το πειθαρχικό έτοιμο είναι. Εμείς πώς θα καταγγείλουμε? Θα αναλωθούμε στην αγορά, θα απολυθούμε, θα εκτεθούμε, θα είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι? Τους απαντάμε. Ενωθείτε και εξοπλιστείτε με γνώση. Και αν δεν τηρείται ο νόμος, η οδός είναι μία. Καταγγελία και αποκατάσταση παρανομίας. Είναι δεδομένο ότι σε ένα χώρο που δεν είμαστε ακριβώς όλοι στην ίδια κοινωνική και οικονομική δυνατότητα, γι' αυτό και γίνονται διαφορετικές ενώσεις, υπάρχει ενώση ασκουμένων και ενώ δικηγόρων, ενώση εταιριών πλέον, ενώση εμίσθων, θα πρέπει και εκείνοι που είναι πληττόμενοι από αυτού του είδους το έθιμο, να έχουν μία δυναμική. Διεκδικητικά στους εμίσθους, ναι, και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για τη θέσπιση αξιοπρεπών ελάχιστων ορίων αποδοχών και αποζημιώσεων. Να πάρει απόφαση ο ΔΟΣΟΑ, να την τηρήσει κιόλας. Και να μπορεί να λαμβάνει τις καταγγελίες για την μη τήρησή της. Και να τις αξιολογεί και να κάνει αυτά που πρέπει. Το ίδιο πλαίσιο στους νέους, πολύ σημαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, είναι το ζήτημα της ανεργίας. Κάποιοι το ονομάζουν μείωση της δικηγορικής ύλης και υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για την αύξησή της.
Να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Το θεωρώ ένα δωρεάν, γι' αυτό και ανεύθυνο παιχνίδι παροχολογίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι η δικηγορική ύλη δημιουργεί η δική μας πρωτοτυπία και φαντασία και η ίδια η πραγματικότητα, όταν νέα αντικείμενα προστασίας και ρύθμισης προκύπτουν από την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα, δεν ξέραμε μέχρι το 24-72 ότι υπάρχει αυτή η δικηγορική ύλη, διαδικτυακό έγκλημα κλπ. Αυτό που μπορώ να σας πω για την δικηγορική ύλη, για την ανεργία για την ακρίβεια, είναι ότι θα μπορούσε να μιλήσει κανείς σοβαρά για δικαιότερη κατανομή της υπάρχουσας δικηγορικής ύλης, και δεν εννοώ φυσικά να παίρνουμε στο αρχαιολογικό το σύλλογο που παλιά πρότειναν, ας πούμε, ομάδες συναδέλφων. Έχει να κάνει κυρίως αυτή η κατανομή της υπάρχουσας ύλης με την προστασία ομάδων συνανθρώπων μας που δεν έχουν πόρους να προσλάβουν δικηγόρο της επιλογής τους και απευθύνονται στην περίφημη νομική βοήθεια. Ένας θεσμός που τα τελευταία 13 χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι θεμελιώδης πυλώνας του λειτουργηματικού χαρακτήρα της δουλειάς μας και προσφοράς του δικηγόρου στην κοινωνία, ιδίως στους ασθενέστερους. Όμως, κατά τη λειτουργία του παρατηρούνται φαινόμενα μη επιμελούς χειρισμού των υποθέσεων που αποσπασματικά ανατίθενται μέσω του προγράμματος Legal Aid, με αποτέλεσμα καμιά φορά η παροχή αποτελεσματικής βοήθειας νομικής να είναι προϊόν τύχης. Επίσης, παρατηρήθηκαν απαξιωτικά φαινόμενα δημοσίων διαγωνισμών συναδέλφων και χρήσης αθέμητων μεθόδων ανάληψης κυρίως ποινικών υποθέσεων κακουργηματικής φύσης, που πλήττουν έναντι πάντων το κύρος και την αξιοπρέπειά μας. Είναι φανερό ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών της νομικής βοήθειας θα αποτελέσει έναν ισχυρό σύνδεσμο του δικηγόρου με την κοινωνία. Και η ορθολογικότερη ανάθεση υποθέσεων Legal Aid μπορεί να προσφέρει αντικείμενο εργασίας σε περισσότερους νεότερους συναδέλφους με χαμηλό εισόδημα. Υποχρέωση, προϋπόθεση, υποχρεωτική προηγούμενη επιμόρφωση και αξιολόγηση των υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να γίνει με μια εμβαλωματική ρύθμιση. Εμείς έχουμε ένα παραπάνω όραμα. Και από ό,τι φαίνεται από στοιχεία που έχω σε ρεαλιστική βάση. Ίσως είναι καιρός να συζητήσουμε για την οργάνωση μονίμου γραφείου δημοσίου συνηγόρου, αυτό που λέμε στο χωριό μου Public Defender, με αποκλειστική απασχόληση, πάγια τη νηστεία, συναδέλφων με ειδική επιμόρφωση και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους νέων. Γιατί το λέμε αυτό? Έμαθα, είναι ανεπίσημη αυτή η πληροφορία, ευχαριστώ εκείνον που μου την έδωσε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανακριβής, ότι τα τιμολόγια που πληρώθηκαν και μέλη να πληρωθούν για το 16 μόνο είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Με 15 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό το χρόνο μπορείτε να υπολογίσετε πόσοι δικηγόροι με πραγματική ανάγκη, με γνώσεις και διάθεση για προσφορά μπορούν να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες στους αδυνάτους και κατακτώντας το κύρος μας ξανά στην κοινωνία. Έχω την αίσθηση ότι από την παρούσα επιλογή ή από τη βελτίωση της παρούσας δυνατότητας η ανάληψη ενός τέτοιου έργου, ενός τέτοιου οραματικού έργου είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλούς νέους δικηγόρους. Παραμένω στους δικηγόρους, τους εμείς τους και εκείνους που πλήττονται είτε ως μικροομάδες είτε ως μεγαλύτερες κατηγορίες. Θα χρησιμοποιήσω ως αφορμή μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με έμιστους δικηγόρους εταιρείας με μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Δεν θέλω να πω περισσότερο ούτε να το εξατομικεύσω. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, δεν πρόλαβα να μπω στα ρούχα τους των ανθρώπων αυτών, αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι από ό,τι μου είπαν, μνημονιακή απέτηση, έτσι τους απαντήθηκε, βίαιης δημοσιοϋπαλληλοποίησης επιστημόνων με ένα άρθρο ενός νόμου που τους μεταφέρει σε καθεστώς δημοσιοϋπαλλήλου ΠΕ με παράδοση της ταυτότητας δικηγορικής ή αλλιώς τους μεταφέρει στο σπίτι τους, είναι μια θλιβερή καινοτομία και μια κερκόπορτα για τους επόμενους. Ξαναλέω, δεν ξέρω τα πραγματικά δεδομένα της περίπτωσης, όμως το να ευνηδιάζεις τον συνάδελφο ότι με ένα τελεσίγραφο μικρής χρονικής διάρκειας θα αλλάξει βία η ζωή σου,
Αναφέρομαι στους εδώ, από ό,τι βλέπω είναι αρκετοί συνάδελφοι και μη, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για μας και επικαλούμε την ευαισθησία τους, την ειδική ευαισθησία τους και λόγω της ιδιότητάς τους. Με αφορμή όμως αυτό, από την άλλη μεριά, θέλω να σας υπενθυμίσω την εσφαλμένη επιστημονικά, πολιτικά και θεσμικά συνδικαλιστική παρέμβαση του Συλλόγου κατά την επιλογή του να στοιχηθεί πίσω από τις α ή β δυνάμεις στο δημοψήφισμα, παρέχοντας αυτή η στάση του επιχειρήματα για το μέλλον. Και εμένα δεν μου αρέσει το «δε δικαιούσε διανόμιλης» στην πολιτική αισθητική μου, αλλά η επιλογή πλευράς από την πλευρά του Συλλόγου, από την μεριά του Συλλόγου μας, απομείωσε το κύρος μας για, ως επιστημόνων που οφείλουμε να είμαστε μπροστά και όχι πίσω από την πολιτική διελκυστίνδα. Και τούτο, μάλιστα, αν θυμάστε χρονικά, μετά από ένα δημοψήφισμα για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τα γνωστά αποτελέσματά του. Δεν το καταλογίζω στον πρόεδρο τον απερχόμενο προσωπικά, γιατί ομολογώ ότι με τις τελευταίες αποφάσεις του ατομικά κατέδειξε ότι σέβεται την θεσμική του υποχρέωση για ουδετερότητα. Θέλω να σας μιλήσω, είναι εδώ και ο κύριος Πετρόπουλος από τη ΔΕΔΑ, για το ασφαλιστικό. Δεν θα σας πω, δεν θα σας δώσω κάτι θαυμάσιο, θα σας πω μάλλον αυτά που ξέρετε. Θα σας πω ότι και η δική μου στάση και της παράταξης με την οποία εκλέχτηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο το προηγούμενο ήταν η εξής. Το ασφαλιστικό μας ήρθε με έναν τρόπο ποιηκός άτσαλο, ατζαμίδικο. Εμφανίστηκε ένα προσχέδιο το οποίο ως είχε είναι προφανές ότι ήταν ισοπεδωτικό. Η αντίδραση του Συλλόγου, κατά την άποψή μου, ήταν απολύτως φυσιολογική ως τουλάχιστον προειδοποιητική συμπεριφορά. Παρά τα αυτά, στη συζήτηση που έγινε ατύπωση επισήμως με το Σύλλογο και τους εκπροσώπους του Υπουργείου, υπήρξε μια επαναχώρηση. Η εισαγωγή, η εξαγγελία εκτόσεων, εξαγγελία και ισχύει τελικά εκτόσεων, άμβλυνε την ισοπεδωτική εικόνα. Σας θυμίζω, γιατί ακούτε πάρα πολλά για την αποχή, ποιος είναι με την αποχή, ποιος δεν είναι με την αποχή, να καταργηθούν οι αποχές, να μην καταργηθούν οι αποχές. Όλοι κατά των αποχών είναι τώρα. Όλοι είναι κατά μιας του πιο δυνατού μέσου διεκδίκησης των δικαιωμάτων. Ο πρώτος που είπε για τη συγκεκριμένη αποχή ότι στρατηγικά θα έπρεπε να διαμορφωθεί διαφορετικά ήταν ο Μιλών. Όταν είχαμε φτάσει στους περίπου 2 μήνες αποχής, δεν εισηγήθηκα το σταμάτημά της, αλλά ζήτησα την αλλαγή του πλαισίου της για να μπορεί να αρθεί το αδιέξοδο χιλιάδων συναδέλφων μαχωμένων, το οικονομικό αδιέξοδο, αλλά και ως συνδικαλιστική στρατηγική. Δεν ξέραμε καν πότε θα έρθει το νομοσχέδιο. Τι θα κάναμε όταν ερχόταν, θα αυτοκτονούσαμε μπροστά στο Υπουργείο, θα κάναμε χαρακίρι. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα έτσι 9 Μαρτίου τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος θέλει μπορεί να τα βρει και να δει ποιος πρότεινε τι. Για να μην λέμε στον αέρα λόγια. Παρά τα αυτά, παρά την άμβλυνση του αρχικού σοκ, το ισχύον αναλογικό από ό,τι κυκλοφορείται ή τουλάχιστον διαφημίζεται ασφαλιστικό, δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας ως προς τους δικηγόρους με τα λεγόμενα μεσαία εισοδήματα. Και τελικά φαίνεται να οδηγήσει στη φοροδιαφυγή. Ενώ με την πάροδο του χρόνου, όταν θα έρθει το 19, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργέ, όταν θα σταματήσουν οι εκτόσεις, θα πληγούν και άλλες κατηγορίες. Επίσης, οι ανταποδοτικές παροχές, σύνταξης και υγείας, είναι αβέβαιες ως προς την παροχή τους και άδειλες ως προς το ύψος τους. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τα ταμεία βιώσιμα, δεν μπορούμε να το μαντέψουμε, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφάλεια σε αυτό. Ο Υπουργός μπορεί να μας πει ότι θα επιβιώσουν. Εγώ δεν θα τον πιστέψω, γιατί είμαι συνδικαλιστής και γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Τι προτείνουμε λοιπόν για την άρση της συγκεκριμένης αδικίας? Εξορθολογισμό των συντελεστών ασφαλιστικής επιβάρυνσης
για τους δικηγόρους με μεσαία εισοδήματα. Και προσέξτε, ο δικηγόρος των 73.000, λέω εγώ, για να δούμε και το ύψος της αδικίας, καλείται να πληρώσει την ίδια εισφορά με το δικηγόρο των 400.000. Αυτό, ναι μεν, λέμε ότι ανταποδοτικά πώς να έχει ο άλλος άνθρωπος, δεν ξέρω, είναι αξιωματικά άδικο. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια μελέτη βιωσιμότητας του συστήματος με συνδυασμένη μείωση ανώτατου συντελεστή και αύξηση του ανώτατου πλαφών, λαμβανωμένη υπόψη και της ανταποδοτικότητας. Αυτό, το να υπάρχει μια κατηγορία στη μέση που να πνίγεται και από την κάτω και από την πάνω, και δεν το λέω έχοντας, θεωρώ ότι οι εισφορές για τις κατηγορίες μέχρι τις κοντογένειες είναι πολύ σωστές, όπως είναι τώρα. Όπως είναι τώρα. Ή συζητήστε, Υπουργέ, με τον Υπουργό Οικονομικών, να αθροίσουμε το πόσο μπορεί να πληρώνει κανείς. Το λένε όλοι οι συνδυασμοί, να μην σας ταλαιπωρήσουμε αυτό. Είναι προφανώς ένα σωστό εμβαλωματικό μέτρο, να βρούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Πολύ επιγραμματικά το φορολογικό, 2-3 κουβέντες, θα τα δείτε και στο πρόγραμμά μας. Να μην υποχρεούμεθα να εκδώσουμε την απόδειξη παροχής ή το τιμολόγιο με την παροχή της υπηρεσίας, αλλά με την καταβολή της αμοιβής για προφανείς λόγους. Εξορθολογισμός φορολογικών συντελεστών, για να είναι και εισπράξιμα τα φορολογικά έσοδα. Διεκδίκηση κατάργησης προκαταβολής φόρου, αποσαφήνιση εκπιπτωμένων δαπανών, αύξηση αφορολογίου για νέους πενταετίας, φορολογικά κίνητρα για σύσταση και λειτουργία συνεταιρικών μορφών δικηγορίας. Εκείνο που θέλω να τελειώσω, γιατί νομίζω από εκεί αρχίζουν όλα σε σχέση με τα προηγούμενα που ακούσατε, είναι για το πώς μπορεί να λειτουργεί ο σύλλογος που θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Διαφάνεια, δημοκρατία, αποτελεσματικότητα. Ξεκινάω ανάποδα από τις θέσεις μας. Για την αξιοπιστία, προτείνουμε την μόνιμη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου των προεκλογικών θέσεων των υποψηφίων προέδρων και συνδυασμών καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Να μπορούμε να το ελέγχουμε. Να μην τα ψάχνουμε και γύρω-γύρω. Περαιτέρω, έχει συνταχθεί και δεν έχει εγκριθεί με ευθύνη όλων μας, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το να μπουν κανόνες πώς θα συνεδριάζουμε. Αν έχετε έτσι συνεδριάσεις μας, αντιλαμβάνεστε γιατί χρειάζεται αυτό. Να τον επεξεργαστούμε και να εγκριθεί. Διαφάνεια στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάρτηση ημερησίας διάταξης ηλεκτρονικής στην ιστοσελίδα. Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τα σημαντικότερα οικονομικά ή θεσμικά ζητήματα που αποφασίζει το ΔΟΣΟΥ. Συνεδριάσεις σε live streaming. Μετήρηση χρόνου για τις τοποθετήσεις των συμβούλων. Μαγνητοφώνηση πρακτικών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Εκείνο που έχουμε ίσως πιο προωθημένα να προτείνουμε έχει να κάνει με τις γενικές συνελεύσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κώδικας και κάθε νόμος μιας ένωσης προσώπων, ενός σωματείου, φέρει ως ανώτατο όργανο, είναι ο κόσμος, είναι τα μέλη του, η γενική του συνέλευση. Δεν πιστεύουμε στην απαξίωση de facto ή de jure της γενικής συνέλευσης. Βεβαίως, η εμπειρία μας από γενικές συνελεύσεις μας δείχνει ότι είτε λόγω των περιστάσεων, είτε λόγω του ίδιου του νόμου, του νέου κώδικα περί δικηγόρων, τα πράγματα είναι έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ποτέ γενική συνέλευση και να μην μπορεί να λάβει ποτέ απόφαση. Εδώ χρειάζεται τροποποίηση ο κώδικας. Κατά την άποψή μου, και παίρνοντας παραδείγματα από πιο μοντέρνα σχήματα από το δικό μας, θα μπορούσε μια συνέλευση να προετοιμάζεται διαδικτυακά, να συγκεντρώνονται οι θέσεις και οι προτάσεις του κάθε μέλους του συλλόγου, να ομαδοποιούνται και εξ αυτών πριν τη συνέλευση να μπορούμε να κληρωθούν οι συγητές ανά ομάδα προτάσεων με περιορισμό χρόνο ομιλίας για κάθε πρόταση. Στη γενική συνέλευση να υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής απαρτίας, δεν είναι δύσκολο πια. Το να μπορείς να δεις από live stream μια συνέλευση και να
την παρακολουθείς πραγματικά όσο και εκείνος που είναι μέσα, μην πω περισσότερο, με περισσότερη προσοχή, είναι πολύ πιθανό. Και να υπάρχει δυνατότητα, αυτό ήδη υπάρχει στον κώδικά μας, δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έτσι, όχι απαρτία των 2.000 ή των 1.000 που δεν μπορούμε να πιάσουμε ποτέ, πολύ μεγαλύτερη απαρτία, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Και πολύ μεγαλύτερη δημοκρατία, φυσικά. Γιατί αμφισβητούνται, ξέρετε, το επιχείρημα δεν είναι λάθος. Λένε, 800 άνθρωποι πήγαν σε μια συνέλευση, ή 1.000, ή όσοι φαίνονταν, πήραν μια απόφαση οι 500, και πώς μετρήθηκαν, και οι 500 τους 20.000. Εντάξει, έλα να παρακολουθήσεις. Δεν μπορούν όλοι. Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματική ουσιαστική λύση και όχι διαγωνισμό τέτοιου τύπου επιχειρημάτων, ας πούμε, νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις. Αυτό ονομάζουμε μη σύνθεση. Πάμε και στις αποχές. Πράγματι, η εντελώς ασφαλμένη τακτική και στρατηγική του συλλόγου στη μετοπική που έκανε για το ασφαλιστικό απαξίωσε το μεγαλύτερο όπλο μας, το έσχατο μέσο κινητοποίησης κάθε εργαζόμενου. Η συζήτηση πλέον έχει ανοίξει, είναι μήπως να καταργηθεί η αποχή, μήπως να είναι εθελοντική η αποχή. Και είναι συνδικαλιστικό πρόταγμα. Να πω μόνο ότι, ας πούμε, η εθελοντική αποχή που την άκουσα σαν πρόταση είναι κατ' ουσίαν κατάργησή της ή οδηγεί σε ανεπίλητες συγκρούσεις ή οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα. Παράδειγμα, αντιδικούμε με τον κύριο Κουβέλη, εγώ απέχω, εκείνος λέει εγώ δεν απέχω για την εθελοντική και ζητάω εγώ αναβολή για την αποχή μου. Απέχει ο κύριο Κουβέλης να γίνεται εκ το αίτημα. Απέχει αναγκαστικά. Ή μήπως ο δικαστής καταλαβαίνει την απαξίωση της αποχής και πλέον δεν το θεωρεί σπουδαίο λόγο αναβολής. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας το προβλέπει ως κριτήριο. Αλλά η κανονιστική δύναμη του πραγματικού απαξιώνει τέτοιους κανόνες και το ξέρετε. Ήδη είχαμε φαινόμενα τέτοια στην προηγούμενη εποχή. Άρα λοιπόν η συζήτηση περί εθελοντικής ή λίγης ή μικρής αποχής ή κατάργησής της νομίζω είναι σαν να λέμε ότι δεν θέλουμε να διεκδικούμε τίποτα, καταργούμε και το έσχατο μέσο που έχουμε. Το έσχατο μέσο. Αυτό λέμε στη σύνθεση δικηγόρων. Να είναι το έσχατο. Να είναι η ultima ratio. Να κλιμακώνουμε ανάλογα με την προσβολή και ανάλογα με το χρόνο που αυτή επίκειται. Και περαιτέρω να υπάρχει και ένας έλογος περιορισμός του χρόνου που μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει μία αποχή. Δεν μπορεί ένα συμβούλιο πραγματικά να το κάνει SAE. Έρχεται εδώ η κουμπώνη που λέμε, η πρόταση για την συνέλευση που να λειτουργεί, την ηλεκτρονική γενική συνέλευση. Και αν γίνει η αποχή, άλλη συζήτηση που κάναμε. Μα οι έμισθοι δεν απέχουν και εμείς μόνο χάνουμε εισοδήματα και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων αυτό, και οι έμισθοι σου λένε ναι ρε φίλε, αλλά εσύ πας στο γραφείο σου και μπορεί να δεις έναν πελάτη, το απαντάς εσύ όχι δεν θα δω πελάτη γιατί αν δεν έχω δικαστήριο δεν θα πληρώσει και όλο αυτό το ατέρμοτο. Πράγματι μερικά ζητήματα είναι θέμα συνείδησης προσωπικής. Το αν θα συμμετέχεις ή όχι σε έναν αγώνα. Αυτό που μπορεί να κάνει ο σύλλογος, καθιστώντας του συναδέλφου, προφανές ότι ο αγώνας δεν είναι τυφλός και δεν γίνεται από ανάγκη μας για γυμναστική ή από πολιτικοκομματικές αντιδράσεις και συσχετισμούς, αλλά είναι αφορά τα συμφέροντά του, ευαισθητοποιεί. Όταν καταλαβαίνει ότι ο αγώνας μπορεί να είναι τέτοιος που μπορεί να πλήξει τον άλλο, και για σκεφτείτε, μια αποχή 5 ημερών των εμίστων, των αυτοαπασχολούμενων, των συνεργατών των αυτοαπασχολούμενων, πώς θα μπορούσε πραγματικά να, και μάλιστα ή εμίστων σε εταιρείες του δημόσιου τομέα, πώς θα μπορούσε πραγματικά να φοβήσει. Αυτό όμως είναι και θέμα συλλογικής συνείδησης που δεν την καλλιέργησε ποτέ ο σύλλογος στα τελευταία χρόνια, στη σύγχρονη εποχή. Σε αυτό το ζήτημα, να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα εκείνου που κινδυνεύει από την αποχή να χάσει τη θέση του, είναι και αυτό δουλειά μας. Και ποια άλλη είναι η δουλειά μας στη διεκδίκησή μας? Είδαμε ότι είχαμε μια συνεργασία με τους κλάδους των γιατρών και των μηχανικών. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν και οι ουραγοί σε αυτή τη συνεργασία. Θα μπορούσε να υπάρχει
ένα διαρκές θεσμικό όργανο ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων με τη συμμετοχή του ΤΕ και του Πανελλήνιου Εταιρικού Συλλόγου για μόνιμη συνεργασία στα κοινά προβλήματα. Μπαίνω και στα πολύ πολύ γνωστά. Ηλεκτρονική επικοινωνία του δικηγόρου με το σύλλογο, να μπορεί ηλεκτρονικά να συναπιστοποιητικό, να κάνει μια αίτηση για μια διεκπεραιωτική ας πούμε πράξη, να μπορεί και ηλεκτρονικά να ανανεώσει την ταυτότητά του. Κάτι άλλο. Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε ότι ο κώδικας μας προβλέπει υποχρέωση του Συμβουλίου να δημοσιοποιεί στη σελίδα του ΔΟΣΟΑ στατιστικά για την λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων, για να δούμε αν λειτουργούν, γρήγορα, τι γίνεται. Δεν νομίζω να έχει γίνει ποτέ αυτό. Έψαχνα τη σελίδα, δεν βρήκα στατιστικά τέτοια. Για τη διαφήμιση πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο επιτροπής προβολής και αν δεν τηρείται, πάλι πειθαρχικά. Τέλος, σαν έτσι, να έχουμε και ένα λόγο λίγο πιο ελπιδοφόρο, αλλά με πραγματικά δεδομένα, να πω ότι συναντήθηκα με εκπροσώπους δικηγορικών εταιριών, μεγαλοδικηγόρους που λένε. Πράγματι, ζήλεψα το περιβάλλον, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω πάρα πολλά για το πώς λειτουργούν. Όμως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στην εποχή μας, και σε αυτό μένφομαι και τον εαυτό μου, οι ατομισμοί και η δυσκολία που έχουμε, ας πούμε, να δεχτούμε τη συνεργασία είναι αυτοκαταστροφική. Πλέον, ειδικότερα οι νέοι δικηγόροι οφείλουν να βρουν μοντέλα να ενώσουν τις εξειδικεύσεις τους και τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερα και με μεγαλύτερη υγεία τη θέση τους σε αυτή τη σκληρή δουλειά. Σε αυτή την προτροπή όμως οφείλουν και ας πούμε ο Σωτήρης που είναι εδώ στο Συμβούλιο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών, οφείλει να παράσχει την τεχνογνωσία και τους κανόνες που υποστηρίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω υγιών δικηγορικών εταιριών. Νομίζω ότι οι συνεργασίες ή να βρούμε άλλες συνεργατικές μορφές. Υπάρχουν στη Βαρκελόνη, άκουσα ότι υπάρχει συνεταιρισμός δικηγόρων για παράδειγμα. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Και απευθύνομαι και προτρεπτικά στους νέους και σε απευθύνομαι και στον εαυτό μου για το πώς μπορεί ο Σύλλογος να ενισχύσει, να κάμψει τον ατομισμό, να δώσει να καταλάβουν ότι η συνεργασία είναι χρήσιμη πλέον και να αναζητήσει, να πιέσει για κίνητρα από τη μεριά της πολιτείας, φορολογικά και άλλα. Τώρα να πω για τον παιδικό σταθμό, σας τα είπαν όλοι, θα ακούσετε για τον παιδικό σταθμό. Νομίζω ότι και σε αυτά τα ζητήματα ο Σύλλογος οφείλει να προτρέπει τα μέλη του, μάλλον να νιώθουν ότι μπορούν να προσφύγουν σε εκείνον και να οργανώσει, π.χ. ένα συνεταιρισμό δικηγόρων για παιδικό σταθμό, να τους οργανώσει. Πολλοί έχουν ανάγκη τέτοια. Σε αυτά τα μικρά, ο Σύλλογος, αν έχει μια οργανωτική δυνατότητα, είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να σας μιλάω ώρες, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, τα ξέρετε, έχετε κουραστεί. Θέλω να σας πω ότι έτσι περίπου δημιουργήθηκε, αυτή είναι η σύνθεσή μας, αυτή είναι η σύνθεση των προσώπων και των ιδεών, αυτή είναι η σύνθεση θέσεων και αντιθέσεων, η σύνθεση που σκέφτεται, προτείνει και δράει. Και αν διαβλέπετε κι εσείς ότι η σύνθεση είναι κοντά στην αντίληψη και το όραμά σας για την κατάκτηση του κύρου του επαγγέλματος, του λειτουργήματός μας, δεν σας ζητάμε να τη στηρίξετε μόνο με την ψήφο σας, σας ζητάμε να την υποστηρίξετε με την ενεργό συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.